Μπράβο! Πάνε στο λασμένο! Αλούλε! Λάγκο! Μπράβο ρε Λιπερά! Πολύ Παυλίδης. Μας εγκοτεινή οι πέντε παίκτες είναι του εθνικού. Ένα αυτό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια αλλαγή ψυχολογίας όσον αφορά το παιχνίδι που είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική και δεν το κερδίσαμε στην έδρα μας με τον Καλαμπάκη. Ήρθαμε πολύ συγκεντρωμένοι στο να πετύχουμε τους στόχους μας εδώ πέρα. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα να αντιμετωπίσουμε, φάνηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να πετύχουμε το πρώτο γκολ. Νομίζω μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον συνάδελφο, τον Μιχάλη, που είναι και φίλος. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς προσθέσαμε λίγο ποιότητα στις αλλαγές μας, έχοντας με καθυστέρηση τον Δουμάνη και τον Μουδούρογλου, φάνηκε ότι μπορούμε να έχουμε λίγο παραπάνω τύχη στο παιχνίδι και το καταφέραμε πετύνοντας τον πρώτο γκολ. Μετά νομίζω ήταν θέμα ώρων να βάλουμε και το δεύτερο και το τρίτο, αλλά πιστεύω ότι μέχρι εκείνο το σημείο και αν δεν μπαίνανε οι αλλαγές που κάναμε, νομίζω θα είχαμε πρόβλημα στο να πάρουμε την νίκη. Ήταν και η κόκκινη κάρτα του Εθνικού ένας παράδειγμα. Σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι ο Εθνικός είχε πολύ καλή αμυντική γραμμή, είχε κλείσει καλά τους διαδρόμους. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν δύο διαμβολιστές παίκτες μας που μπήκαν στο αλλαγές, γιατί είναι βασικοί και δεν τους είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, επειδή ο ένας ήταν τραυματίας και ο άλλος είχε αργήσει από καμιά υποχρέωση, νομίζω δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Στόχοι. Κάθε φορά που συζητάμε μιλάμε για στόχους. Νομίζω ότι ο δικός μας στόχος δεν είναι άλλος και παραμένει αυτός εδώ και δύο έτη και από πέρυσι. Να σωθεί η ομάδα. Το ότι κάναμε πέρυσι μια πολύ καλή πορεία και καταλήξαμε δεύτερη δεν πάει να πει ότι έχουμε τα φόντα και έχουμε τα χέρια για να προβιβαστούμε στην επόμενη κατηγορία. Κρατάμε χαμηλά την μπάλα, τα κεφάλια μας χαμηλά. Σκοπός μας είναι να τελειώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το θέμα της παραμονής. Και αν με το καλό υπάρχει διάθεση να είμαστε στις ψηλές θέσεις, να κυνηγήσουμε ό,τι έρθει. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε ούτε τα φόντα, ούτε τα χέρια, αλλά ούτε και το budget. Πολύ παραπάνω το budget για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, σίγουρα οι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει λίγο τη διαφορά στο μεταγραφικό κομμάτι είναι η Καβάλα και ο Νέστος και το Άβατο. Και το Παραλίμνη δεν πάβει, άσχετα που είναι χαμηλά στην κατηγορία της πρώτης αγωνιστικής. Δεν πάβει να είναι μια ισχυρή ομάδα όπως ήταν πέρυσι. Απλά θεωρώ ότι η Καβάλα και το όνομα και οι μεταγραφές που έχει κάνει και ο Νέστος θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Και όπως βλέπετε και μια έκπληξη ο Ορφέας Ξάνθης που καλώς έχω τον πραγμάτων νομίζω θα είναι στις ψηλές θέσεις. Το Άβατο πιστεύω και το Παραλίμνη πληρώνουν τη συμμετοχή τους στο κύπελλο Ελλάδος. Σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε πολύ την απόδοσή μας και καταφέραμε να κατακτήσουμε το τρίποδο, το οποίο ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό για την προσπάθεια που κάνουμε στην κατηγορία. Κατάφερες και εσύ να βάλεις ένα λιθαράκι με την προσπάθεια αυτή που έκανες? Ναι, όλοι μαζί συνολικά δουλεύουμε πάρα πολύ στις προπονήσεις και αυτό νομίζω φαίνεται και στην βαθμολογία. Και πέρσι και φέτος έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και πάμε καλά. Ελπίζω η συνέχεια να είναι ανάλογη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο στόχος είναι όσο πιο γρήγορη παραμονή γίνεται και από εκεί και πέρα να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας από την αρχή
θέλω να πιστεύω πως θα τον καταφέρουμε. Αυτό ήταν και πέρσι, αυτό είναι και φέτος. Ένα σχόλιο για τον Νικόλα Αλεξανδρόπουλο. Εντάξει, μπορώ να πω ότι μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Το δείχνει αυτό και η εικόνα του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα να πω καλή συνέχεια στα παιδιά, υπομονή. Αυτό. Και να πετύχουν τους στόχους τους. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι στα όρια του αντιαθλητικού, θα λέγαμε. Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν σκληρό στα όρια του αντιαθλητικού. Η κόκκινη κάρτα που φάγανε τα παιδιά ήρθε από εξύπηρεση διαιτητή, όχι από μαρκάρισμα. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι δεν ήταν αντιαθλητικό το παιχνίδι. Και από εμάς και από τα παιδιά. Τελείωσε, δώσαμε τα χέρια, όλα πήγαν καλά. Νομίζω ότι η ομάδα του ΑΕΤΟΥ μπήκε καλύτερα στο γήπεδο. Για 20-25 λεπτά πατούσε καλύτερα, φαινότανε. Εμείς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε καθόλου την μπάλα από πίσω. Συνέχεια το ισορροπήσαμε. Προς το τέλος του ημιχρόνου, νομίζω είχαμε κάποιες φάσεις. Απειλήσαμε τον αντίπαλο χωρίς να κάνουμε κάποια κλασική ευκαιρία. Το δεύτερο ημίχρονο, νομίζω, ήταν αρκετά ισορροπημένο μέχρι τη στιγμή που δεχτήκαμε την κόκκινη. Και μετά, νομίζω, έπαιξε ρόλο και το ότι είχαμε και τα 120 λεπτά της Τετάρτης. Μείναμε από δυνάμεις, μείναμε παίχτη λιγότερο. Δεχτήκαμε και ένα γκολ, πραγματικά μόνο εμείς τα δεχόμαστε. Και έφτασε το παιχνίδι, έφτασε ο δείκτης του σκόρ εκεί που έφτασε, χωρίς νομίζω να το αξίζουμε αυτό. Γενικά είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ότι πολλές φορές ενώ βγαίνουμε μπροστά, φτάνουμε, ας πούμε, στο επιθετικό τρίτο, μετά δυσκολευόμαστε να γίνουμε επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε φάσεις κοντά στην εστία, δεν πατάμε εύκολα περιοχή. Σήμερα καταφέραμε, το κάναμε κάποιες φορές από τα πλάγια, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ. Από εδώ και πέρα, συνέχεια. Συνέχεια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Θα παλεύουμε όπως και σήμερα σε κάθε μάτς για το καλύτερο. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Απλά ψάχνουμε μια νίκη να μας δώσει λίγο ψυχολογία και πιστεύω ότι θα ήταν σήμερα αυτό. Δυστυχώς δεν έγινε. Οπότε πάμε στο επόμενο. Ήταν πραγματικά μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα. Ήταν σημαντικό το να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά συγκεντρωμένα και στα δύο παιχνίδια. Αλλά νομίζω λίγο η απειρία μας μίλησε σήμερα και δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι.